Γεια σας κορίτσια! Πώς είμαι έτσι, εντάξει, το ξέρω ότι δεν είμαι βαμμένη, αλλά θα κάνουμε ένα Get Ready With Me που έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε. Ήθελα να σας δείξω σήμερα κάτι με την παλέτα την Friendication. Απλά, επειδή είναι limited η συλλογή και αυτά, φεύγουν στο φτερό ειδικά από τις συγκεκριμένες κοπέλες Daisy Katie. Λέω ότι επειδή υπάρχει και περίπτωση να είναι sold out, είπα να το κάνω σε Still Getting Ready With Me, ώστε ακόμα κι αν είναι sold out η παλέτα, να μην είναι τόσο βίντεο για αυτή την παλέτα, ας πούμε, και μετά να είναι sold out και να μην έχει νόημα το βίντεο αυτό. Μέχρι να το ανεβάσω, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, ξεκίνησα, έβαλα το ενυδατική μου. Είναι η ακόβητα της Απιβίτα, γενικά είναι πάρα πολύ ωραία ενυδατική. Γιατί κάνει πολύ ωραία ενυδάτωση στο δέρμα χωρίς να αφήνει αυτή τη γλοιώδη υφή που αφήνουν γενικά οι κρέμες και όταν έχεις λιπαρό δέρμα δεν το θες καθόλου. Ξεκινάω με το foundation της Estée Lauder, το πήρα πρόσφατα, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πραγματικά εγώ δουλεύω πάρα πολλές ώρες και θέλω κάτι που να με κρατάει. Ναι, δεν ξέρω ότι είναι ακριβό, αλλά ρε μαλιγούμα τώρα βρήκε. Διαρκεί πάρα πολλές ώρες πραγματικά και αν βάλετε και primer από κάτω μένει αναλύωτο, ειδικά αν δεν έχετε έντονη λιπαρότητα. Εγώ που έχω έντονη λιπαρότητα στη μύδη εδώ πέρα και στο πηγούνι, είναι τα μόνο σημεία που θα μου σπάσει, αλλά μετά από πάρα πολλές ώρες. Το οποίο αν θέλετε να πάτε κάπου μετά μπορείτε να ταμπονάρετε με λίγο χαρτί και να βάλετε λίγη πούδρα να φρεσκάρετε δηλαδή το πρόσωπό σας, κάτι που εγώ δεν κάνω ποτέ γιατί το συχαίνομαι. Αλλά αν χρειάζεται να πάτε κάπου και δεν προλαβαίνετε να ξεβαφτείτε, με αυτό το φρεσκάρισμα θα είστε πένα, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάγουλα που δεν είμαι τόσο πολύ λιπαρή, σκεφτείτε, είναι αναλύωτο, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ, το στείνω ανεπιφύλακτα και χρειάζεται πάρα πολύ λίγη ποσότητα για να σας καλύψει. Το αναμειγνύω με λίγο από το Prolonger της MAC, το NW35 που είναι πάρα πολύ σκούρο. Έβαλα 2 μπιτζελάκια και είμαι κομπλέ, σκεφτείτε, για πρωινό. Αν ήθελα να κάνω κάτι βραδινό θα ήμουν και πιο... θα βάζα και λίγο περισσότερο, είμαι λίγο άσπρη λόγω των φώτων γιατί έχει flashback, έχει SPF 15. Αλλά μετά θα φτιάξει αυτό, μην αγχώνεστε. Θα βάλω τώρα concealer της Revolution, το έχω κάνει ως κατά. Είναι το Conceal and Define στο C6. Νομίζω ότι είναι η πιο ωραία απόχρωση concealer που βγάζει αυτή η εταιρεία και γενικά στη συγκεκριμένη τη ρετίνη λατρεύω, την αγαπώ. Είναι ο ερωτάς μου αγιάτρευτος αυτό το concealer και νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξω. Κάλυψη φοβερή από ό,τι βλέπετε, εντάξει, λατρεύω, αγαπώ. Τώρα θα χρησιμοποιήσω για baking την Banana Powder της Revolution ξανά. Γενικά δεν έκανα ποτέ baking, δεν είχε τύχει να βρω κάποια έτσι, πούδρα που να είναι και οικονομική εκτός της Laura Mercier, οπότε δεν την αγόρασα, δεν έκανα baking. Πήρα τώρα αυτή και πραγματικά νομίζω ότι είναι η λύση για τη λιπαρότητα, αν έχετε λιπαρό δέρμα είναι... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αρκεί να βρείτε μια πολύ καλή πούδρα που να μην σας κάνει καίγει το δέρμα. Η συγκεκριμένη δεν κάνει καθόλου καίγει το δέρμα, δίνει πολύ βελούδινη όψη στο κάτω στο concealer σας. Και πραγματικά δεν το περίμενα να είναι έτσι, περίμενα να είναι αυτό το βαρύ πουδραρισμένο εφέ, αλλά καμία σχέση, όχι, είναι πάρα πολύ λεπτοκομμένη. Αν κάνετε μακιγιάζ από μια νύφης ή αν κάνετε το δικό σας για να πάτε σε ένα γάμο ή βάφτιση, νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η τεχνική, αν έχετε λιπαρό δέρμα πάντα. Εγώ κάνω baking στα σημεία μόνο που έχω πολύ λιπαρότητα, δηλαδή δεν βάζω και εδώ, γιατί νομίζω ότι τονίζει τα χνουδάκια που έχουμε στο σαγόνι οι πιο πολλές μελαχνές κοπέλες. Βάζω πάρα πολύ εδώ, που είναι η εδώ ακριβώς δηλαδή που βγαίνει η έντονη λιπαρότητά μου. Και στη μύτη, εδώ στο κέντρο, εδώ στο ταφ. Και στο πηγούνι που τρελή λιπαρότητα όταν... Ειδικά αν φάτε κάτι που ξέρετε ότι όταν έρθει κάτι κοντά λιπαρό με το δέρμα σας, είναι σαν να την τραβάει τη λιπαρότητα. Λοιπόν, έχει βολώσει το όνομα αυτή σήμερα, δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει. Πάω να κάνω φρυδάκια, σας τα κάνω ακριβώς με την σειρά που τα κάνω και εγώ όταν βάφομαι. Ακριβώς όμως, γενικά οι πιο πολλές κοπέλες τα κάνουν τα φρύδια πρώτα. Δεν ξέρω γιατί, εγώ τα κάνω με αυτή τη σειρά όλα τα πράγματα. Ειδικά όταν βιάζεστε και θέλετε να κάνετε κάτι γρήγορο, βολεύει πάρα πολύ η πούδρα στα φρύδια. Γενικά εγώ επειδή έχω πολύ χοντρές τρίχες στα φρύδια, δεν με βολεύει το μολυβάκι γιατί νομίζω ότι γλιστράει, χαλάει την... Είναι σαν να μην βάφει στα σημεία που θέλω.
λόγω της τρίχας, σαν να παρασέρει το μολυπάκι η τρίχα σε άλλα μονοπάτια από αυτά που εγώ θέλω να ακολουθήσει. Πω, πω, είμαι κάτασπρη στην κάμερα, ελπίζω να μην είμαι έτσι και στην πραγματικότητα, παιδιά. Αλήθεια, δεν είμαι τόσο άσπρη στην πραγματικότητα. Φταίνε τα φωτάκια μου. Λοιπόν, okay, φύγαμε από αυτό και πάμε στο primer προσώπου, όχι προσώπου, ματιών. Θα χρησιμοποιήσω το Urban Decay, πραγματικά είναι ένα μαγικό primer. Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο καλό όσο ακούγεται. Έχει wand και αυτό είναι πάρα πολύ βολικό για να μην λερώνει τα χέρια σου, αν και εγώ το απλώνω πάντα με το δάχτυλο το primer των ματιών. Πραγματικά το έχω λατρέψει, το έχω αγαπήσει. Αν έχετε λιπαρά βλέφαρα, πραγματικά είναι το ιδανικό. Μου αρέσει το συγκεκριμένο, είναι το Sin, νομίζω, η Sin απόχρωση, η Eden απόχρωση, συγγνώμη. Μου αρέσει γιατί δίνει και λίγο ένα χρωματισμό στα βλέφαρα. Την αρχή που το βάζετε σας φαίνεται πολύ λιπαρό και νερουλό. Αλλά εγώ το ταμπονάρω, δηλαδή δεν προσπαθώ να το σκουπίσω. Γιατί όταν το ταμπονάρεις δεν χάνει αυτή την απόχρωση και σου καλύπτει λίγο τις δυσχρωμίες πάνω στο κινητό βλέφαρο. Αν έχεις δηλαδή έτσι έντονο χρωματισμό όπως και εγώ που είναι έτσι καφέ πάνω στο μάτι μου. Και τώρα έχω γίνει τελείως νεκρού του νεκρού και συνεχίζω, ωραία. Έτσι ταμποναριστά δεν κάνει και σημαδάκια ή γραμμές και είναι πιο ομοιόμορφο με το υπόλοιπο μακιγιάζ γύρω γύρω από τα μάτια. Θα ξεκινήσω και θα κάνω τα μάτια μου τώρα. Αφήνω το baking εκεί που υπάρχει να απορριφήσει όλη τη λιπαρότητα κτλ. Και συνεχίζω με την παλέτα η οποία πραγματικά δεν υπάρχει ομοιά της. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο packaging που έχει υπάρξει ποτέ σε παλέτα. Πραγματικά δείτε πόσο όμορφο είναι, πόσο γυαλιστερό, πόσο δεν λερώνει. Πόσο λαμπερό που το είναι στολίδι για το μπουντουάρ σας και είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ οικονομική και ελπίζω οι εταιρείες να ακολουθήσουν αυτό το στυλ γενικότερα. Οι σκιές μέσα, να σας πω πάρα πολύ σύντομα ότι είναι καταπληκτικές, μοναδικές και ανεπανάληπτες. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο ωραίο blending σε σκιές, δεν έχω ξαναδεί τόσο pigmentation σε σκιές, δεν κάνουν γραμμές, είναι απίστευτα ωραίες σκιές. Νομίζω ότι είναι και λίγο καλύτερες από τις σκιές της Dagle, θα έλεγα. Και επειδή έχω δοκιμάσει Dose of Color σκιές, νομίζω ότι αυτή η σύσταση που έχουν φτιάξει τα κορίτσια είναι κλάσης ανώτερη. Θα ξεκινήσω με την σκιά, αυτή είναι εδώ την πρώτη που είναι η Basic και θα τη βάλω για να δώσω μια βάση εκεί που θα βάλουμε το Crease Color γιατί δεν θέλω να μου κάνει γραμμούλες όταν θέλω να το μπλεντάρω γιατί το primer μας κολλάει λίγο. Οπότε θέλω να υπάρχει μια βάση, ένα transitioning color. Λοιπόν, τι να κάνω, κάτι μπλε σήμερα ή κάτι πράσινο. Λέω να κάνω κάτι πράσινο για να είναι fall το look μου. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την καφέ σκιά, αυτήν εδώ. Είναι έτσι μία κεραμιδή που λέγεται τσούρο. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η παλέτα είναι cruelty free που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πολλές από εσάς και για μένα φυσικά το εκτιμάω πάρα πολύ όταν οι εταιρείες είναι cruelty free και δεν βασανίζουν τα ζωάκια για να βαφόμαστε εμείς. Πραγματικά είναι, κάνει μόνη της blending η παλέτα αυτή. Πώς λέμε σας κάνει και καφέ, σας κάνει blending αυτή η παλετίτσα μας. Τι άλλο να πω, πραγματικά εάν βγάλουν τα κορίτσια κάτι άλλο δεν θα σκεφτώ καν για να το αγοράσω. Τη βάζω καθημερινά και φοβάμαι μη μου τελειώσουν οι σκιές, κάτι που δεν το παθαίνω εγώ ποτέ αυτό το πράγμα, δεν με νοιάζει. Για σκιές δεν φοβάμαι ότι θα μου τελειώσουν ποτέ, γιατί και γενικά δεν τελειώνουν εύκολα οι σκιές, όσο και να τις χρησιμοποιήσεις όταν έχεις έτσι μια ποσότητα καλλιτικών. Το τραβάω και λίγο παραέξω εγώ, μου αρέσει
γενικά το εφέ. Δείτε πόσο λίγη προσπάθεια χρειάστηκε για να μπλεντάρω. Πραγματικά. Τώρα για να τη μπλεντάρω έτσι πιο καλά θα χρησιμοποιήσω και αυτήν εδώ, η οποία είναι necessary. Γενικά το τελευταίο καιρό μου αρέσει να μην φοβάμαι και να την ανεβάζω τη σκιά, γιατί κάνει έτσι πάρα πολύ καλό blending και αν έχει ανέβει πολύ μπορούμε να βάλουμε ένα brow bone χρώμα και να την κατεβάσουμε. Εφόσον αυτό ανεβαίνει σβησμένα, γιατί δεν θέλω να βάλετε το πιο σκούρο χρώμα εδώ πάνω. Θέλω να ξεκινήσω με cut crease, θα πάρω πάλι το concealer μου, το ίδιο που χρησιμοποιούσα και πριν της Revolution. Είναι γενικά μια σύσταση αρκετά ξηρή, οπότε βολεύει στο να κάνεις το cut crease και να μην γίνεται λιπαρό το μάτι σου, ειδικά εγώ που έχω λιπαρά βλέφαρα και το φοβόμουν το cut crease. Και ξεκινάω, δεν θα το κάνω ολόκληρο, θα κάνω μόνο την αρχή του ματιού. Βοηθάει πάρα πολύ να ανοίγεται το μάτι καθώς ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία για να βλέπετε πού θα σταματήσει η σκιά σας. Βάζετε λίγο κονσίλερ προσεκτικά με ένα πινελάκι το οποίο να είναι αρκετά πλακέ, ώστε να βγαίνει ωραία η γραμμή σας εδώ πάνω. Δεν θα είναι πολύ έντονο cut crease. Δεν θέλω να βγει κλονιστικό φυσικά. Αχ, παιδιά, αυτά τα κονσίλερ τα έχω αγαπήσει. Σκέφτομαι να πάρω και ένα πιο σκούρο για να κάνω contouring, cream contouring. Είναι τόσο σταθερά και τόσο αναλύωτα που νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία βάση για τα κοψίματά σας. Και τώρα το χειμώνα που εγώ γενικά λατρεύω το έντονο και βαρύ μακιγιάζ, πραγματικά το λατρεύω. Προσπαθούμε να είναι όσο πιο όμοια τα δύο μάτια γίνεται, δηλαδή μην είναι το ένα τεράστια επιφάνεια και το άλλο μικρή. Τώρα πριν τελειώσω αυτό που κάνω, κάθομαι με χαμηλωμένα τα μάτια και χαμηλωμένο το βλέμμα και στρώνω λίγο το κονσίλερ μου ώστε να μην έχει γραμμούλες. Και όπως είμαι έτσι, το στρώνω και λίγο το σβήνω προς τα μέσα της σκιάς. Ωραία. Και όπως είμαι έτσι, θα πάρω με χαμηλωμένο το βλέμμα, με το δαχτυλάκι μου αυτήν εδώ την πράσινη, που είναι η Dirty Money. Τι ωραία ονόματα! Θα πάρω με το δαχτυλάκι μου, πω δείτε τι ωραίο πράσινο χρυσό. Και με το δαχτυλάκι μου θα την ταμπονάρω. Oh my goodness, είναι καταπληκτική. Είναι σκιάρα. Θα την ταμπονάρω, έχει καταπληκτικό pigmentation. Και το σετάρω χωρίς να έχει προλάβει να κάνει το crease. Τώρα θα πάω πάνω από αυτήν εδώ τη σκιά και θα βάλω τη χρυσή που έχει εδώ πέρα, η οποία λέγεται Just a Kiss. Just a Kiss. Γιατί κάνω ακόμα πιο λαμπερή. Η συγκεκριμένη σκιά δημιουργήθηκε για να δίνει σε ό,τι σκιά θέλετε από πάνω μία έντονη λάμψη. Δείτε, χωρίς και με την χρυσή από πάνω. Εντάξει. Θα βάλω και στην εσωτερική μεριά για να κάνει λίγο inner corner highlight. Βάζω έντονο. Θέλω glam look. Okay. Oh my god, μ' αρέσει πάρα πολύ. Σβήνω τα περαιτέρω πραγματάκια που μπορεί να έχω βάλει. Τα μάτια σας φαίνονται πάρα πολύ πράσινα με αυτό, σας το εγγυώμαι. Και τώρα θα πάμε να βάλουμε λίγο πιο σκούρη σκιά στο εξωτερικό μέρος του ματιού μας. Θα βάλουμε την Chins εδώ απ' έξω που σταμάτησε το crease, αλλά μόνο χαμηλά, δεν θα το ανεβάσουμε παραπάνω. Μόνο για να καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο μας έχει μείνει. Pop, πάρα πολύ ωραίο fall look, πραγματικά. Και δεν είναι καθόλου έντονο και δυσκολοφόρετο. Εγώ θα το βάζα έτσι το βράδυ για να χαλαρώ ποτάκι, για να χαλαρώ καφεδάκι. Εντάξει, να σας πω κάτι που μου τη πάει πάρα πολύ, λίγο το στέμμα το σαβγώ τώρα. Αλλά μου τη πάει πάρα πολύ στο Next Top Model που δεν τους αρέσουν τα νύχια. Δεν τους αρέσουν τα μαλλιά, τα έντονα, τα πολύχρωμα, το ένα το άλλο. Δεν τους αρέσει, δηλαδή
οτιδήποτε καλλιτεχνικό πάνω σου δεν τους αρέσει, τους αρέσει το πως γεννήθηκες. Και εμένα μου τις πάει αυτό, γιατί είναι σαν να μην αφήνουν τον άνθρωπο να εκφραστεί πάνω το όπως του αρέσει. Δηλαδή εμένα μου αρέσει να βγαίνω έτσι έξω, δεν μπορείς να μου λες ότι δεν μ' αρέσει και είσαι καλύτερη με φυσική. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι άμα είναι έτσι να το πάμε, να μην ξυριζόμαστε, να μην κουρευόμαστε, να μην βάζουμε κρέμες, να μην... Δηλαδή, όχι ρε φίλε, δεν είμαι καλύτερη άβαυτη, είμαι και βαμμένη ωραία και άβαυτη ωραία και όπως μου αρέσει εμένα να βγαίνω, είμαι μια χαρά. Δηλαδή με κρεμβρίζει λίγο που το... Δεν ξεκαθαρίζω ότι ξέρεις κάτι, είναι πολύ ωραίο σου με το κραγιόν σου, απλά... Θα θέλαμε στο casting να μην τα φοράς για να μπορούμε να καταλάβουμε πως είναι τα χείλη σου χωρίς αυτό. Δηλαδή αυτό δεν ξεκαθαρίζουν. Με το που μπαίνει μια κοπέλα με νύχια λένε εμετός, νύχια. Δηλαδή όχι, δεν είναι άσχημα τα νύχια. Ούτε ένα μακρύ φόρεμα φαρδί ας πούμε είναι άσχημο. Τέλος πάντων δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως το κάνω και για την τηλεθέαση θα μπορούσε. Πάω να σβήσω όλο το baking που έχω κάνει, το οποίο έχει απορροφηθεί μετά από τόση ώρα. Ό,τι έχει μείνει το ξεσκονίζω. Γενικά και το συγκεκριμένο foundation στεγνώνει πάρα πολύ matte. Εγώ επιλέγω να μην βάλω πούδρα στο υπόλοιπο πρόσωπο. Τελείωσα με τις σκιές μου. Θα βάλω μονάχα στην εσωτερική γωνία, επειδή η συγκεκριμένη παλέτα δεν έχει κάποιο λευκό εισαγωγικά highlighter για την εσωτερική γωνία του ματιού, έχει μόνο το χρυσό που έβαλα και πάνω από το μάτι. Θα ήθελα κάτι πιο άσπρο και θα βάλω αυτήν εδώ την πούδρα από την Soft X παλέτα με τα highlighters. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ πως γράφει στο εσωτερικό του ματιού εδώ και πάρα πολύ λίγο κάτω από το φρύδι, αλλά ελάχιστο, ίσως να χτυπάει το φως. Δεν θέλω να φαίνεται ότι έχω βάλει highlighter. Γενικά αυτή η μόδα του έντονου highlighter κάτω από το φρύδι δεν μου αρέσει πλέον. Μου αρέσει να φαίνονται οι σκιές πιο μπλενταρισμένες, πιο ματ, κάτω από το φρύδι. Αυτό. Τώρα θα πάω στο bronzer μου. Θα βάλω τον Bahama Mama όπως φοράω πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Απλώνεται πάρα πολύ ωραία στο δέρμα. Γενικά όσο αφορά την παλέτα, δεν έχω τι να σας πω. Πραγματικά δεν υπάρχει ενδιασμός στο να την αγοράσετε. Είναι καταπληκτική. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω χρησιμοποιήσει στα μάτια μου. Δεν σας λέω τώρα ότι έχω χρησιμοποιήσει τα άπειρα καλλιτικά, αλλά νομίζω ότι είναι αψεγάδιαστη σαν παλέτα και αξίζει κάθε τελευταίο ευρώ. Είναι λίγο ακριβή αν τη συγκρίνεις ας πούμε με την παλέτα της Jaclyn, αλλά νομίζω ότι τα αξίζει τα χρήματά της, γιατί οι σκιές της είναι αρκετά μοναδικές, οι αποχρώσεις είναι αρκετά μοναδικές και γενικά προσπαθούν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα εκεί έξω, προσπαθούν να μην κάνουν basic χρώματα, γιατί ο καθένας πλέον μας έχει όλα τα basic χρώματα σε κάποια σκιά, σε κάποια συλλογή, σε κάποια παλέτα. Οπότε προσπαθούν να κάνουν μοναδικές σκιές, ας πούμε, που θα κάνουν το μπαμ στο μακιγιά σας. Αν παρατηρήσετε, ακόμα και η χρυσή είναι κάτι διαφορετικό. Οι μόνες basic είναι αυτές οι δύο, οι οποίες νομίζω ότι είναι λογικό και δεν πρέπει να λείπουν από καμία παλέτα, γιατί είναι βοηθητικά χρώματα τα οποία σε βοηθάνε να... Βοηθητικά χρώματα τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε μακιγιάζ και δεν χρειάζεται να ανοίγεις μετά άλλες παλέτες για να συνεχίσεις το look σου. Και γενικά με το contouring εγώ ξέρετε πως είμαι, δύσκολα θα αφήσω, θα εγκαταλείψω αυτό το trend, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και επειδή έχω πολύ στρογγυλό πρόσωπο και δεν έχω καθόλου γωνίες, με βοηθάει πάρα πολύ στο να νιώθω ότι έχω μια γεωμετρία στο πρόσωπο και δεν είμαι ένα αυγό βραστό. Λέω να βάλω λίγο blush. Θα βάλω αυτήν εδώ την παλέτα της Maybelline, η Master Blush, και θα βάλω αυτό εδώ το κοραλί, δεν θα βάλω πάρα πολύ, και θα βάλω από το πινέλο που ήδη έχει λίγο bronzer μέσα για να το κάνει λίγο πιο καφέ
το ρουζάκι, θα βάλω πάρα πολύ λίγο στα μήλα και θα τραβήξω προς τα πάνω για να μου δώσει λίγο χρώμα και να μην νιώθω ότι είμαι τόσο dead. Το καλοκαίρι δεν μου αρέσει το ρουζ, να σας πω την αλήθεια, γιατί λίγο θα σε έχει πάρει ο ήλιος, θα έχει κοκκινήσει, λίγο η ζέστη θα έχει κοκκινήσει, λίγο το μακιγιάζ σου θα είναι πιο ελαφρύ και δεν μου αρέσει, αλλά το χειμώνα που βαφόμαστε λίγο πιο έντονα, είναι καλό να μην φαίνεσαι πολύ στεγνή, ψυχρή, έτσι, στο πρόσωπο. Μου αρέσει το λίγο χρωματάκι, ίσως ότι δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κάποιο ρούς που να μου αρέσει τόσο πολύ, δεν ξέρω. Και αφού δοκιμάσα την παλέτα, ας δοκιμάσω και το highlighter μπροστά σας, είναι και αυτό σε την υπέροχη συσκευασία της Daisy X Kate, είναι το Chasing the Sun. Ιδανικά θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω το Fuego, αλλά δεν υπήρχε, ήταν sold out. Είναι αυτό το χρυσό χρωματάκι. Να σας πω ότι εάν είστε πάρα πολύ λευκοί, δεν σας προτείνω να το πάρετε, γιατί είναι αρκετά χρυσό και είναι αρκετά, θα το λέω, και πρωινό highlighter. Δεν είναι αυτό το blinding, το πω πω τι έβαλε Παναγία μου. Είναι κάτι έτσι ωραίο, φυσικό, 25 ευρώ, μου φαίνεται λίγο ακριβό για αυτό που είναι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο, δεν λέω ότι είναι άσχημο, θα το χρησιμοποιήσω και το χρησιμοποιώ κάθε μέρα από τότε που το πήρα. Απλά νομίζω ότι δεν είναι το κάτι που πρέπει σώνει και δεν να έχετε όπως η παλέτα. Επειδή μιλάω 500 ώρες και θα μου κλείσει η κάμερα, ελπίζω να μην σας πρίζω. Σας αρέσουν τα μεγάλα βίντεο, οπότε πλέον μου έχει φύγει αυτό το άγχος, το τελείωνε γρήγορα, πρέπει να βγει το βίντεο. Ξέρω ότι σας αρέσουν, οπότε και εγώ είμαι πιο χαλαρή. Θα χρησιμοποιήσω στα χείλη το μολυβάκι της NYX, είναι το Burgundy, αυτή η απόχρωση. Τώρα θα πάω στις βλεφαρίδες. Γενικά το τελευταίο καιρό, τι να σας πω, κάτι έχω πάθει με τις βλεφαρίδες, δεν με πολύ απασχολούν. Οπότε λέω να βάλω την κλασική μου μάσχαρα. Πείτε μου κάποιες μάσχαρες που σας αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά έχω πάρα πολύ δύσκολη και μικρή βλεφαρίδα. Οπότε όταν θέλω κάτι έντονο, πάντα βάζω ψεύτικες, δεν κάνω να ασχολούμαι και χρησιμοποιώ όποια να είναι μάσχαρα. Τώρα χρησιμοποιώ τη Lash Sensational Lashes. Αυτή εδώ είναι πολύ ωραία για διαχωρισμό, εάν θέλετε για διαχωρισμό. Δεν κάνει πολύ όγκο, ούτε κάνει πολύ μήκος. Καλά, μήκος καμία δεν μου κάνει εμένα με αυτή τη βλεφαρίδα που έχω. Αλλά τέλος πάντων, σκεφτόμαι να δοκιμάσω και κάποια high-end μάσκαρα, αλλά ακριβές, και φοβάμαι ότι πάλι τίποτα θα μου κάνει σε αυτό το μάτι που έχω εγώ. Πω πω, είναι καταπληκτικό. Είναι σκιάρα αυτή η πράσινη και πάρα πολύ φορέσιμη. Και γενικά νομίζω την επόμενη φορά που θα πω κάπου θα κάνω αυτό το μακιγιάζ, γιατί είναι τόσο εντυπωσιακό και τόσο glamorous. Και νομίζω ότι το βοηθάει πάρα πολύ η χρυσή σκιά, που είναι έτσι χρυσοσκονάτη. Πάρα πολύ ωραίο. Wow. Θα μπορούσα να φορηθεί και τα Χριστούγεννα με λίγο χρυσό glitter πάνω από το μάτι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το look, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μην σας κούρασα με το μπλα μπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα δυναμικά, κάνω συχνά βίντεο. Τώρα ξεκινάει και η σχολή μου σε λίγες μέρες, οπότε πάλι ο χρόνος μου θα είναι περιορισμένος και υπάρχει πάρα πολύ άγχος. Αλλά δεν θα αφήσω τίποτα να με σταματήσει πλέον από το κανάλι, γιατί έχει αναζωπηρωθεί έτσι η αγάπη μου και τα σχόλιά σας με κάνουν να θέλω να ανεβάζω ακόμα πιο συχνά. Θα σας ζητήσω αυτή τη στιγμή να πάτε στο Instagram που το βάλω εδώ πέρα να με ακολουθήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας από κάτω το subscribe και το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο, ώστε να μην χάνετε κάτι. Και ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια. Αν έχετε την παλέτα, θα ήθελα να μου πείτε τι σκιές συνδυάσατε ή αν την έχετε δοκιμάσει, αν σας άρεσε ή όχι. Που δεν νομίζω πραγματικά να είναι κανείς δυσαρεστημένος με αυτό το διαμάντι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Bye!